Γεια σας, είμαι Κική. Σήμερα θα δείτε το ταξίδι μου στην Βαρκελόνη. Μόλις έφτασα στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της Βαρκελόνης. Έχω 4 μέρες μπροστά μου. Επειδή έφτασα πεινασμένη το απόγευμα, τώρα λέω να πάω να βρω κάτι να φάω. Τυχαία βρήκα ένα μαγαζί που είχε πολύ κόσμο που λέγεται Vinitus. Είναι ένα μαγαζί του τάπας. Θα έλεγα ότι είναι η ταβέρνα στην ισπανική μορφή. Μαζί με το ισπανικό κρασί, το ταξίδι μου έγινε πιο ευχάριστο. Μετά πήγα για βραδινή βόρτα. Δεν μου φαίνεται η επικίνδυνη πόλη. Μπορεί να είναι επειδή είμαι στο κέντρο και έχει πολύ κόσμο. Για επιδόρπιο, παρήγγειλα ένα milkshake χωρίς σαντιγί και μου φτιάξανε ένα milkshake φράουλας με σαντιγί. Ωχαίο γοζάιμας! Είναι δεύτερη μέρα. Πάμε να περπατήσουμε να δούμε Sagrada Familia, Park Güell και Hospital. Πάμε, φύγαμε! Πρώτα φτάσαμε σε ένα νοσοκομείο που λέγεται Σαν Πάου. Είναι 15 λεπτά από το κέντρο με τα πόδια. Ήταν παλιά δημόσιο και ανοιχτό νοσοκομείο για όλους και σήμερα είναι καταγραμμένο στο UNESCO. Έτσι δέχεται τους επισκέπτες. Είναι πολύ όμορφη σε αρχιτεκτονική. Και δεν είναι μόνο ένα κτίριο, αλλά υπάρχουν πολλά κτίρια και επίσης υπάρχει ένας τεράστιος κήπος ανάμεσα σε αυτά τα κτίρια. Ο χώρος ήταν τόσο θαυμαστός και χρωμάτινος που μου φάνηκε περισσότερο σαν Disneyland παρά το νοσοκομείο. Φτάσαμε τώρα στον Sagrada Familia. Μ' αρέσει που φαίνεται σαν ουρανιοτόξο εκεί. Είναι ένας τεράστιος χώρος, τεράστια εκκλησία. Έχει πολύ κόσμο, έχει ουρά. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Και πάνω. Είναι τόσο ψηλά που άμα θα το κοιτάξω θα μου πονέσει ο λαιμός μου. Σε κάθε τέτοιο κόκκινο σημείο έχει ο Διογκάης. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και έχει πολλές γλώσσες. Και εγώ που δεν ξέρω ιστορίες της Ισπανίας και της Sagrada Familias, καταλαβαίνω τα πάντα. Εκεί ήταν η είσοδος και προς τα εδώ έχει μπλε και πράσινα τζάμια. Και όταν πάμε στην άλλη πλευρά, εδώ είναι πορτοκαλί, ροζ και κόκκινο. Γι' αυτό κάνει σαν ουρανιοτόξο στο κέντρο. Επίσης το ειδικό που είναι αυτό το κολόνι, είναι διαφορετικό. Το κολόνι είναι εδώ. Πολλά κάνουν τα εδώ
που βέβαια είναι διαφορετικό από τις κανονικές εκκλησίες. Είναι πιο πολύ σαν μοτίφ. Που είναι και δεξιά και αριστερά και στο κέντρο. Και εκεί παρατηρούμε ένα τετραγωνάκι που το άθροισμα είτε κάθετο είτε πλάι είναι πάντα 33, που είναι η ηλικία που πέθανε ο Χριστός. Άμα δούμε από μακριά είναι... Έχει ακόμα και πάνω, αλλά δεν φαίνεται. Είναι τόσο ψηλό που δεν μπορώ να το δω από εδώ. Είναι η άλλη πλευρά της είσοδος. Πολλοί κάθονται πάντως και βλέπουν και θαυμάζουν τη θέα, το έργο του Γκάουδη, και υπάρχουν πέρα από τον ήλιο που μπαίνουν από τα τζάμια τους φωτισμούς που είναι εντελώς της σύγχρονης χρονιάς. Τις λάμπες δεν έχουμε στις εκκλησίες κανονικά. Μου έχω παρατηρήσει ότι λες και είναι θεωρούν άλλη θεότητα και δεν είναι ούτε την καθολική ούτε την χριστιανική. Υπάρχει και ο υπόγειος, απλά η είσοδος ήταν κλειστή. Έφτασα στο Parco de Guele. Parco de Guele. Έχει πολύ κόσμο και το εισιτήριο είναι sold out. Πώς που είχαμε προαγοράσει τα εισιτήρια. Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί που υπάρχουν ωραίες όλα πραγκάκια, αλλά έχει όντως ωραία θέα. Βλέπουμε όλη την πόλη. Παρόλο που είναι ένα από τα πιο δημόσια μέρη για το τουριστικά μέρη για την Βαρκελόνη, εδώ γύρω γύρω έχει πολύ πράσινο. Όμορφο! Και μπορούμε να κάνουμε βόλτα μία μισή ώρα άνετα εδώ μέσα. Είναι πολύ μεγάλος χώρος. Υπάρχουν διαφορετικά βότανα, λουλούδια και είναι σαν λαβύρινθο. Περπάταγα, έφαγα μία πόρτα κλειστή, γύρω να πίσω. Και μετά ξανανέβηκα και πάλι πόρτα. Δηλαδή άλλη είσοδος για να πάμε εκεί που τραβήξαμε πριν. Και άλλη είσοδο για να ανεβαίνουμε εδώ. Πολύ περπάτημα γενικά σε αυτό το κτίριο, αλλά αξίζει. Έτσι όπως περπατάγαμε, ξαφνικά εμφανίζεται ένα σπίτι. Μπορεί να μένει κάποιος εδώ μέσα. Σχόι!